Με αφορμή την νέα ταινία του Γιάννης Μπαραγδίου, ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι, το Σταρ επισκέφθηκε έναν επιχειρηματία στο Δήμο Δοξάτου, ο οποίος παρασκευάζει χαβιάρι. Δεν έχετε κουδούνι. Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι. Ο Γιάννης Μπαραγδής το σκηνοθέτησε και ο κύριος Χρήστος το παρασκευάζει εδώ και 3 χρόνια στο Δοξάτο Δράμα. Λίγο έξω από τη Δράμα βρίσκεται η μοναδική ιχθυοκαλλιέργεια του Οξύριγχου, τα αυγά του οποίου παρασκευάζουν το μαύρο δώρο του Θεού. Ποιο είναι πιο νόστιμο, το χαβιάρι ή οι πατάτες τηγανιτές με τυρί από πάνω ρίγανη? Πλάκα μας κάνεις. Πλάκα μας κάνεις. Για να καταλάβετε γιατί ψάρι πρόκειται, δείτε το σε μεγάλο αλλά και σε μικρό μέγεθος. Προσέξτε, μην βραχείτε. Αυτό το ένα βάζει ως 3 κιλά χαβιάρι. Οι συντελεστές της ταινίας είχαν επισκεφτεί τη συγκεκριμένη ιχθυοκαλλιέργεια και είχαν ρωτήσει για το χαβιάρι και την παρασκευή του. Με ενημέρωσε και ο ιδιοκτήτης, είχαν κλείσει κάποιο ραντεβού και θέλαν να δούμε την τεχνική με την οποία βγάζουμε το χαβιάρι από τα ψάρια και το επεξεργαζόμαστε σαν πρώτη φάση. Εάν σκεφτείτε ότι αυτό το βαζάκι κοστίζει 300 ευρώ, φανταστείτε πόσο θα κοστίζει και το αντίστοιχο βαζάκι με χρυσό και όχι με μαύρο χαβιάρι, που βρίσκεται μόνο σε τέτοιο ψάρι. Πόσο κοστίζει το χρυσό το χαβιάρι? 25.000 ευρώ το κιλό. Και είναι γραμμένο για 5 χρόνια, ποιος θα τα αγοράζει σε 5 χρόνια. Τα πουλιά είναι ο μόνος κίνδυνος για τον Οξύριγχο του κυρίου Χρήστου. Γι' αυτό και ο συγκεκριμένος χώρος μοιάζει με κλουβί. Άνω, αυτό το δίχτυ εδώ. Ναι. Γιατί είναι? Για τα πουλιά, να μην μπαίνουν αρπακτικά πουλιά μέσα και κλέβουν τα μικρά. Μάλιστα, πολλά σχολεία επισκέπτονται το Δήμο Δοξάτου για να δουν πώς παρασκευάζεται το χαβιάρι, ενώ πολλοί είναι οι φοιτητές που κάνουν εκεί την πρακτική τους.